Πολύ σύντομα βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Μόνο που αλλάξανε σήμερα οι ρόλοι. Αντιπολίτευση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός καταθέτει αίτηση για τις συνταγματικότητες, κυβέρνηση είναι Νέα Δημοκρατία. Τι επιβεβαιώνεται? Ότι το αστικό σύνταγμα το οποίο υπερασπίζεστε το κάνετε κουρέλι. Και από αυτή την άποψη ας έρθουμε στα συγκεκριμένα τα οποία γίνεται αυτή η αίσθηση αντισυνταγματικότητας. Καταρχάς, ο κύριος Ζωβέρος έβαλε ένα ερώτημα, ότι ο Κλισθένης λέει δεν αλλάζει. Όμως φαίνεται, αυτό το οποίο το ΚΚΕ είναι από την πρώτη στιγμή, ότι με την ουσία του Κλισθένη συμφωνούν όλοι. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τον έφερε. Και ποια είναι η ουσία του Κλισθένη, η οποία παραμένει? Η μεγαλύτερη σύμφυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τους Δήμους, η μετατροπή των Δήμων σε ανώνυμες εταιρείες, το μεγαλύτερη οικονομική αυτοτέλεια του Δήμου, αλλά το χαράτσωμα στο λαό, η μεγαλύτερη εποπτεία από μεριάς του κράτους στους Δήμους για να εφαρμόσουν τους νόμους με τα οικονομικά παρατηρητήρια και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Και από αυτή την άποψη τώρα βρήκατε ζήτημα για να πιαστείτε. Ποιο είναι αυτό το θέμα? Ο τρόπος εκλογής και οι πλειοψηφίες. Βέβαια, σε αυτό προέρχεται από αυτό το ερμαφρόδι το εκλογικό σύστημα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναλογικό για τους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους και πλειοψηφικό για τους Δήμους και τους Περιφερειάρχες. Όμως εσείς τι κάνετε? Το πάτε ένα βήμα παραπέρα. Επί της ουσίας διαμορφώνετε σε επιτροπές πλαστές πλειοψηφίες. Και μάλιστα και μεταφέρετε και αρμοδιότητες. Έτσι λοιπόν, εμείς λέμε πολύ καθαρά ότι αυτά τα άρθρα τα οποία διαμορφώνουν για το Υπουργείο Εσωτερικών, το ΚΚΕ τα καταψηφίζει. Δεύτερο θέμα, σε σχέση με το άσυλο, είναι πρόσχημα οι διάφορες παρεμβατικές πράξεις οι οποίες γίνονται. Γιατί βεβαίως τον ήδη νομικό καθεστώς μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Και δεν τις αντιμετώπισε. Και από αυτή την άποψη, εμείς λέμε καθαρά, αυτό το οποίο θέλει να επιτύχει η κυβέρνηση είναι την πολιτική νόμος και τάξη μέσα στα πανεπιστήμια. Δηλαδή, να δείξει αποφασιστικότητα ότι η κυβερνητική πολιτική μετατροπής των πανεπιστημίων σε επιχειρήσεις, μεγαλύτερη ασύδοτη δράση και το άσυλο το οποίο έχουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί ομιλίες στα πανεπιστήμια θα συνεχιστεί. Η υποβάθμιση των πτυχίων, η αποψήλωση των δικαιωμάτων των φοιτητών, η κατεδάφιση της φοιτητικής μέρημνας θα συνεχιστούν και απέναντι σε αυτά πρέπει να υπάρχει ένα βουβό, ένα μουγκό φοιτητικό κίνημα. Αυτό θέλετε να επιτύχετε και σε αυτό ακριβώς το ρόλο συμπαραστάτε άξιο έχετε τον κύριο Βελόπουλο. Όπου προκαλεί κυριολεκτικά, φτάνοντας στην εξέλιξη, να πει να καταργηθούν και οι παρατάξεις, οι κομματικές δε μες στα πανεπιστήμια. Από εκεί προέρχεται η ανομία, λέει. Η ουσία ποια είναι? Ακριβώς να μην υπάρχει τίποτα, να υπάρχει σιγή νεκροταφή μες στα πανεπιστήμια. Για την επιβολή του νόμου και της τάξης. Εμείς λέμε καθαρά πρέπει να το αποσέρετε αυτή τη διάταξη. Είναι προκλητική διάταξη αυτή. Και βεβαίως θα αντιμετωπιστεί από το φοιτητικό κίνημα, από τους εργαζόμενους και τους καθηγητές μας στα πανεπιστήμια. Δεν θα περάσει και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Σιγή νεκροταφείου δεν θα επιβάλλεται. Άρα αποσύρτε τη διάταξη αυτή. Αλλιώς το ΚΚΕ λέει θα καταθέσει ονομαστική ψηφοφορία αν δεν την αποσύρετε. Και τέλος, για την περιβόητη Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εδώ πρωθυπουργοί, κόμματα σφάζονται στην ποδιά της θάνου, θα μπορούσε κάποιος να πει. Αλήθεια, τι είδους ανεξάρτητη είναι αυτή η Επιτροπή? Από ποιον είναι ανεξάρτητη? Δεν διορίζεται. Άρα δεν εξαρτάται από αυτούς που τη διορίζουν. Δεν εφαρμόζει συγκεκριμένες πολιτικές. Σε ποιο νομικό πλαίσιο λειτουργεί? Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί. Και τι θέλει να προασπίσει? Την εξέλιξη του καπιταλισμού. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, τι κάνει αυτή η Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας? Εσείς που είσαστε οπαδοί της ελεύθερης αγοράς, αποτρέπει τη συγκέντρωση και τη συγκεντροποίηση? Αποτρέπει την οικονομική μεγέθυνση? Αφού εκεί οδηγεί η καπιταλιστική αγορά. Στη συγκέντρωση και στη συγκεντροποίηση. Στην οικονομική μεγέθυνση των επιχειρηματικών ομίλων. Άρα λοιπόν τι κάνει επί της ουσίας? Τίποτα απολύτως. Τι θέλει? Ορισμένες μικροτροποποίησεις στα μερίδια αγοράς που ελέγχουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Και πέστε μας, όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας είχε κάποια επίπτωση αυτή η Επιτροπή Ανταγωνισμού όσον αφορά τις τιμές? Αντιμετώπισε τίποτα?
τις τιμές που καλούνται να πληρώσουν τα λαϊκά στρώματα σε οποιαδήποτε εμπορεύματα. Έβαλε κανένα ζήτημα, απλά κάποιο μικροπρόστιμα. Είχε κανένα αποτέλεσμα στις συνθήκες τις οποίες βιώνουν οι εργαζόμενοι. Μιλάτε για το Άργος. Είσαστε κυβέρνηση 4 χρόνια. Είναι υπόθεση 4 χρόνων αυτή η διαδικασία. Οι απολυμμένοι της Ευρώπης, τι έγινε, τι έκανε το Υπουργείο Εργασίας για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, η οποία εσείς τη χαρακτηρίζετε το σκάνδαλο. Όμως όταν είστε στην κυβέρνηση δεν κάνετε απολύτως τίποτα για να διασφαλίσει την εργασία στους απολυμμένους της Ευρώπης που μεταφέρθηκαν οι εφημερίδες στο Άργος από τους ιδιοκτήτες τους. Και να υπάρχει συνέχεια στην δουλειά τους. Και από αυτή την άποψη βεβαίως ούτε μπορεί να αντιμετωπίσει το ξεκλήρισμα των αυταπασχολούμενων και των επαγγελματιών. Άρα λοιπόν εμείς μιλάμε πολύ καθαρά, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι υποκριτικά όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία τίθονται στα ζητήματα που αφορούν την αντισυνταγματικότητα ή όχι.